είναι οριστικό. Τα τέλη κυκλοφορίας που ξέραμε θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Δεν θα πληρώνουμε τα ίδια τέλη με πέρυσι. Όπως είπε ο Τρίφων Αλεξιάδης, πλέον δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν θα υπάρχουν ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που θα εξαιρούνται από τα τέλη. Πολύ καλό και έναν αληθινό. Αρχικά έτσι τα τέλη κυκλοφορίας έτσι πρέπει να πληρώνονται με βάση την αντικειμενική αξία, η οποία χρόνο με το χρόνο φθήνει, και τα κυβικά. Τι να κάνουμε, θα τα υποστούμε. Για μένα δεν ήταν, γιατί έχω μικρό αυτοκίνητο. Δεν πληρώνω πολλά τέλη. Για κάποιους άλλους είναι. Καλύτερα με την αξία του αυτοκίνητου όμως να είναι ανάλογα τα τέλη. Αντίθετα, θα πληρώνουν όλοι. Μάλιστα, ο τρόπος υπολογισμού αλλάζει ριζικά. Θα υπολογίζονται και τα κυβικά αλλά και η αξία του αυτοκίνητου και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις συνδυαστικά. Σίγουρα βαρύ. Εγώ είχα αυτοκίνητο και το πούλησα για αυτό το λόγο. Είχα Mercedes και την πούλησα για αυτό το λόγο. Δεν θα διευκολυνθούν κάποιοι. Κάποιοι. Δεν είναι πιο λογικό. Την αντικειμενική αξία του αυτοκινήτου. Ναι. Σωστό είναι. Σωστό, Γιατί να μην είναι. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο από το 2000. Γιατί να πληρώσω τα ίδια με έναν που έχει ένα αυτοκίνητο κυκλοφορίας 2015. Έτσι. Δίκαιο είναι. Αυτό είναι το αυτονόητο. Απλά εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν βρει το καταχή σαν έναν εύκολο τρόπο για να μαζεύουν χρήματα. Εγώ πάντως δεν νομίζω θα γίνει αυτό το πράγμα. Έσπευσε μάλιστα να διευκρινίσει πως ακόμη δεν είναι έτοιμος να πει πόσο κυβικά ή πόση αξία που θα επιβαρυνθούν με τα μεγαλύτερα τέλη κυκλοφορίας. Ωστόσο, άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι φορολογικά θα υπολογίζεται η κυρίως αξία. Το γενικότερο πλαίσιο, είπε ο κύριος Αλεξιάδης, είναι να μην υπάρχει καμία αλλαγή στα μεσαίας αξίας και μεσαίων κυβικών αυτοκίνητα, ενώ να υπάρξει σαφής ελάφρυνση στα μικρού κυβισμού και μικρής αξίας αυτοκίνητα.